Οι πολίτες Καρπάθου και Κάσου, Κηδωνίας και Αποκορονίου, κύριε Υπουργέ Υγείας, αγαπητοί συνάδελφοι βουλευτές, εκπρόσωποι της Βουλής των Ελλήνων, κύριε Αρχηγέ του Επιτελείου Δικής Άμυνας, κύριε Αρχηγέ της Πολεμικής Αεροπορίας, κύριε Αρχηγέ του Πολεμικού Ναυτικού, αγαπητέ Δήμαρχε της Καρπάθου, αγαπητοί εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, συγγενείς του ήρωα Ηλιάκη, εκπρόσωποι της γενέτειρας του Κώστα Ηλιάκη, κυρίες και κύριοι, συγκεντρωθήκαμε σήμερα εδώ για μια ακόμη φορά για να ποτίσουμε τον ελάχιστο φόρο τιμής και ευγνωμοσύνης στον ήρωα Κώστα Ηλιάκη, ο οποίος έδωσε τη ζωή του κατά την εκτέλεση του καθήκοντος, υπερασπιζόμενος στην πατρίδα, υπερασπιζόμενος στην εδαφική αικαιρότητα και την εθνική κυριαρχία, υπερασπιζόμενος όλους μας. Είναι εθνική και ηθική μας υποχρέωση να βρισκόμαστε εδώ για να τιμήσουμε αυτόν τον σπουδαίο Έλληνα, αυτό το αξιόλογο στρατευτικό όπλο δυνάμεων, αλλά και την οικογένεια και τα παιδιά του, τα οποία μεγαλώνουν περήφανα στη σκιά του ήρωα πατέρα τους. Και είμαστε υποχρεωμένοι να είμαστε εδώ ενωμένοι οι Έλληνες, γιατί αυτό το μήνυμα έστειλε ο Κώστας Ηλιάκης, πέφτοντας υπέρ πίστεως και πατρίδος. Ο Κώστας Ηλιάκης αποτελεί σύμβολο ενότητος, αυταπάρνησης και αυτοδυσίας. Η μνήμη του παραμένει αναλύωτη στο πέρασμα του χρόνου, ανεξάρτητη κληρονομιά για τις επόμενες γενιές. Έμπνευση ανδρείας και θάρρος για όλους εμάς. Να μας θυμίζει την αυτοδυσία του και τη διατήρηση της ανεξαρτησίας και της ανταρρυθμίσεως εγκαιρεότητος και να ενδυναμώνει την πίστη όλων μας στις αξίες και στα ιδανικά του έθνους. Οι ήρωες σαν τον Κώστα Ηλιάκη πολεμούν και πεθαίνουν από αγάπη για την πατρίδα τους και αυτό το μεγαλείο ψυχής που μόνο αυτοί μπορούν να βιώσουν. Ηρωισμός σημαίνει πάνω απ' όλα αίσθηση του καθήκοντος και της ευθύνης απέναντι στην πατρίδα και στο κοινό καλό. Οι ήρωες ποτέ δεν χάνονται στη λύθη. Είναι πάντα δίπλα μας, αφοσιωμένοι στα ιδανικά της πατρίδας και έτοιμοι να θυσιαστούν για την ελευθερία, την ανεξαρτησία μας, για το κοινό καλό, όπως πράττουν σήμερα όλα τα στελέχη των ενόπλων μας δυνάμεων. Οι πιλότοι της πολεμικής μας αεροπορίας είναι λοιπόν εδώ και δίνουν ένα καθημερινό αγώνα για να εγγυηθούν την ασφάλεια στους κατοίκους των νησιών μας και όλης της χώρας. Οι ένοπλες δυνάμεις μας είναι αποφασισμένες να μην επιτρέψουν καμία αμφισβήτηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας. Ιδιαίτερα σήμερα που η προκλητικότητα της Τουρκίας έχει ξεπεράσει κάθε όριο. Οι σημαίες μας δεν πρόκειται να υποσταλούν ποτέ. Και βεβαίως, τις σημαίες μας δεν πρόκειται να επιτρέψουμε ποτέ ξανά να τις πάρει ο αέρας. Τις υπερασπιζόμαστε μέχρι τις τελευταίες ρανίδες του αίματός μας. Όλοι μαζί, οι Ελληνίδες και οι Έλληνες. Το οφείλουμε άλλωστε στους ήρωές μας, οι οποίοι έδωσαν τη ζωή τους για αυτές, όπως ο Κώστας Ηλιάκης. Τα στελέχη της πολεμικής αεροπορίας, υπερασπιζόμενοι τον εθνικό εναέριο χώρο, τα στελέχη του πολεμικού ναυτικού, διαφυλάζοντας τα θαλάσσια σύνορα, και ο στρατός Ξηράς και η εθνοφυλακή μας σε κάθε μονάδα, φυλάκιο στην Αντρυπτική Τραχονισίδα, υπερασπιζόμενοι κάθε υψηφιδανή ελληνικής γης, παραμένουν άγρυπνοι φρουροί για να φυλάτουν Θερμοπύλες. Η πατρίδα, το έθνος, η μακραίων ιστορία του ελληνισμού, οι ήρωές μας, ο Κώστας Ηλιάκης, είναι μέσα στη ψυχή μας και αποτελούν φάρος στη ζωή μας και ελπίδα για το μέλλον. Ο Έλληνας ποτέ δεν σκύβει το κεφάλι, κοιτάει ψηλά, τιμά τους ήρωές του και προχωρά. Και όπως έγραψε ο Γιάννης Ρίτσος, ετούτος εδώ ο λαός δεν γονατίζει παρά μονάχα μπροστά στους νεκρούς του. Και μπροστά στον Κώστα Ηλιάκη γονατίζουμε σήμερα όλοι μαζί. Σήμερα λοιπόν γονατίζουμε μπροστά στη γενναιότητα και στην αυτοδυσία. Χαιρετίζουμε έναν αγνό πατριώτη που έθεσε το εμείς πάνω από το εγώ, που έβαλε το καθήκον του προς την πατρίδα υψηλότερα από οποιαδήποτε άλλη αξία, θυσιαζόμενος γι' αυτή και περνώντας στο πάνθεο των αθανάτων του έθνου μας. Κώστα Ηλιάκη, η πατρίδα θα σε ευγνωμονεί για πάντα. Αιωνία η μνήμη και η δόξα που θα σε συνοδεύει. Εύχομαι η Παναγία μας, υπερμάχος στρατηγός, να δίνει δύναμη στην οικογένειά σου, αλλά και σε όλο το έθνος, στον δύσβατο δρόμο που οφείλουμε να ακολουθήσουμε για την αξιοπρέπεια και τη διατήρηση των ιερών και των οσίων της πατρίδας μας, τον οποίο θα φωτίζει με τη θυσία σου. Και βεβαίως η σκέψη μας είναι δίπλα στους συναδέλφους σου, που συνεχίζουν πετώντας να υπερασπίζονται
την πατρίδα μας, τις οικογένειές μας, τις αρχές και τις αξίες μας. Ζήτω ο αθάνατος ήρωας Κωνσταντίνος Ηλιάκης.